techblog.gr. Κρατάω στα χέρια μου το Sony Ericsson Xperia X10 Mini, το οποίο ανακοινώθηκε πριν 2 εβδομάδες στην έκθεση στη Βαρκελόνη. Πιστεύω ότι είναι το πιο μικρό κινητό αυτή τη στιγμή με λειτουργικό σύστημα Android. Φοράει την έκδοση 1.6 συγκεκριμένα και ελληνικά. Δείτε το δίπλα στο iPhone για να καταλάβετε πόσο μικρό είναι πραγματικά. Εξαιρετικά μικρό, κοιτάξτε εδώ πέρα, tiny εντελώς, πάρα πολύ μικρό, δείτε το και στην παλάμη μου, πάρα πολύ μικρό, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίζα, κουφετάκι, σοκολατάκι, πάντως είναι πάρα πολύ μικρό το κινητό, το βλέπετε. Εξαιρετικός ο σχεδιασμός, κοιτάξτε πόσο ωραίες καμπύλες έχει, πώς φαίνεται από προφίλ. Κοιτάξτε εντελώς, κάνει αυτή την καμπύλη. Και εδώ πέρα οι γωνίες του είναι στρογγυλεμένες για να αγκαλιάζει το χέρι. Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, οθόνη 2,55 ίντσες, 240x320 pixels, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, δέχεται κάρτες μνήμης microSD, μέσα έχει μία παρέχεται μαζί με 2 GB. Κάμερα 5 megapixel με φλασάκι LED, νομίζω, και επεξεργαστή 600 MHz. Το βλέπουμε εδώ πώς είναι από μέσα, η καμερούλα και τα λοιπά. Εδώ πέρα παίρνει τις κάρτες microSD, κάρτα SIM. Η μπαταρία είναι ενσωματωμένη, δεν βγαίνει, έτσι έρχεται το κινητό, είναι μέσα του. Να πω επίσης ότι βλέπουμε εδώ πέρα, εμένα μου ήρθε ένα demo unit στα χέρια, trial unit prototype black, έτσι, οπότε κάποια θεματάκια τα έχει σαν συσκευή, είναι υπερταχύτατο, η οθόνη ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά, εντελώς είναι πολύ smooth ρε παιδί μου, δεν κολλάει πουθενά, ξεκούραστη, εύκολη όπως μας αρέσει. Μόνο ένα θεματάκι έχει, δεν μπορεί να συνδεθεί στο Android Market, κρασάρει συνέχεια η εφαρμογή, αλλά όπως είπα, prototype unit, πρέπει να είμαστε κάπως επιεικείς. Επίσης, να τονίσω ότι μου ήρθε μαζί με 4 καλύματα, το μαύρο που είχα όταν ξεκίνησα την παρουσίαση τώρα, αλλά και αυτά τα υπόλοιπα 3, αυτό το φούξια, το κίτρινο και το λευκό, αυτό είναι full matte. Αυτά τα 2 λιγότερο και αυτό για αριστερό. Η Sony Ericsson λέει ότι θα κυκλοφορήσει σε 2 χρώματα, σε μαύρο και λευκό. Λογικά εννοεί αυτή την επιφάνεια που βλέπουμε εμείς εδώ την μπροστινή που είναι μαύρη, θα κυκλοφορήσει και σε κάποια έκδοση με λευκό. Δεν γνωρίζω αν θα υπάρχουν μέσα και τα 4 καλύματα ή θα υπάρχουν π.χ. στο λευκό, στο λευκό μπορεί να έχει το λευκό και το κίτρινο και στο μαύρο, το μαύρο και το μοβ ή και τα 4 μέσα ή κανένα και θα πρέπει να τα αγοράζεις ξεχωριστά, δεν το γνωρίζω. Πάντως υπάρχουν και μπορείτε να δείτε πόσο εντελώς αλλάζει το κινητό βάζοντάς του τα διάφορα καλύματα, τα οποία πανεύκολα μπαίνουν και βγαίνουν. Όπως και εδώ, δείτε εδώ και σε λευκό, πέρλα με το μαύρο μπροστά, ιδιαίτερο και φυσικά το εντελώς κοριτσίστικο, το MOV. Okay, τέλεια. Του βάζω το μαύρο και πάμε να το δούμε το κινητό. 3 πλήκτρα, μενού, properties, ρυθμίσεις δηλαδή, και back button. Στα πλάγια βλέπουμε πλήκτρο κάμερας, zoom in, zoom out και ρύθμιση ήχου. Εδώ μπροστά είναι το πλήκτρο για ενεργοποίηση, απενεργοποίηση και κατάσταση να κλειδώνει η οθόνη. Okay, από εδώ ξεκλειδώνει. Βλέπετε δεν έχει κάτι στην οθόνη αφής να κάνεις. Από εδώ ξεκλειδώνει άμα θέλετε. Okay. Και τίποτε άλλο. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να το δούμε λίγο μέσα. Στο μενού για να πάμε πατάμε αυτό το πλήκτρο και ανοίγει έτσι. Και μεταφερόμαστε δεξιά-αριστερά. Βλέπετε πόσο ωραία και άνετα. Οκ, okay, πάνω-κάτω και ξαναβγαίνεις. Μπορείς, άμα θέλεις, και έτσι να πας στο μενού. Το βλέπετε. Και να το κατεβάσεις. Εδώ κλασικά πάνω ειδοποιήσεις από το Android.
έτσι, μηνύματα, installations κτλ. Εδώ πέρα, πιέζοντας αυτό το πλήκτρο, μπορούμε να αλλάξουμε την ταπετσαρία, το από πίσω δηλαδή, του κινητού, να επιλέξουμε κάποιο άλλο. Βλέπετε πόσο γρήγορα μπαμ μπαμ φορτώνει. Μπορούμε επίσης να αλλάξουμε... Μισό. Μπορούμε επίσης να κάνουμε επεξεργασία στα γραφικά, τα widget ουσιαστικά που είναι στις τρεις οθόνες του Android. Όσο και αν έχω προσπαθήσει, δεν έχω μπορέσει να προσθέσω δύο στην ίδια οθόνη. Βλέπετε εδώ, δεν γίνεται κάτι, ούτε πιέζοντας παρατεταμένα πάνω μπορεί να προσθεθεί κάποιο άλλο. Απλά μπορούμε ή να αφαιρέσουμε, έτσι. Εδώ είναι το Timescape που έχει και το Xperia X10, θα σας το δείξω. Ή να αφαιρέσουμε πατώντας χ ή να προσθέσουμε κάποιο, βλέπετε εδώ πέρα, στο έτσι. Και βγαίνοντας έχουμε τις οθόνες μας. Okay. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον είναι αυτά τα shortcuts που υπάρχουν στις τέσσερις γωνίες της οθόνης, που μπορούν να ρυθμιστούν, να βάλουμε όποια θέλουμε. Έχουμε άμεση πρόσβαση, δηλαδή είναι κλειστό το κινητό. Έτσι, δεν μπαίνουμε καθόλου μέσα στο μενού, το ξεκλειδώνουμε και κατευθείαν π.χ. πατάμε εδώ πέρα, πληκτρολογούμε να ξεκινήσουμε να τηλεφωνούμε. Αποστολή μηνύματος. Μουσική. Βλέπετε τι ωραία γραφικά έχει. Ή τηλεφωνικός κατάλογος. Okay. Και ο οποίος ρολάρει άψογα. Τέλεια. Βγαίνω από εδώ. Πάμε να δούμε και πώς γίνεται αυτή η αλλαγή. Επεξεργασία μενού. Βλέπετε εδώ πέρα. Π.χ. μπορώ τη μουσική να την αφαιρέσω και να αφήσω καινή τη θέση πάνω. Και π.χ. να βάλω εκεί πέρα το Google Talk. Και πολύ απλά μπαίνει το Google Talk εκεί. Ή να αφαιρέσω τα μηνύματα. Δεν θέλω. Και να βάλω εκεί πέρα το ραδιόφωνο. Να έχω άμεση πρόσβαση στο ραδιόφωνο μου. Οπότε βλέπουμε όταν φεύγουμε έχουμε κατευθείαν πάνω το ραδιοφωνάκι μας. Τέλεια. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να σας δείξω. YouTube κανονικά εφαρμογούλα. Από το Android Market κατεβάζετε τα πάντα. Facebook, Twitter, ό,τι θέλετε. Google Maps εδώ πέρα. Με συν πλην από εδώ. Πολύ γρήγορα φορτώνει. Έχω συνδεθεί σε Wi-Fi. Κοιτάξτε πόσο ωραία ρολάρει. Μια χαρούλα. Τέλεια, Android είναι αυτό παιδιά, σας έχουμε πει, όσοι δεν το έχετε τσεκάρει, καλό θα είναι να ξεκινήσετε. Το Timescape που ήθελα να, που σας έλεγα πριν, είναι ουσιαστικά συγχρονίζει σε Facebook και λογαριασμό Twitter και μπορείς να βλέπεις όλες τις επαφές την κίνησή τους. Επίσης, άμα εγώ δεν έχω πραγματοποιήσει κάποια κλήση από εδώ, ούτε έχω στείλει κάποιο μήνυμα, μπορείς να βάλεις, να εμφανίζονται και τα μηνύματά σου. Δηλαδή, ουσιαστικά εδώ πέρα είναι σαν ένα timeline. Ποια είναι η αλληλεπίδρασή σου με τον έξω κόσμο σε ό,τι αφορά την επικοινωνία σου. Έχεις στείλει κάποιο mail, έχεις στείλει κάποιο μήνυμα στο Facebook, στο Twitter, κάποιες αναπάντητες, κλήσεις, SMS κτλ. Εμφανίζονται εδώ πέρα. Σου έχει δηλαδή το ιστορικό. Πάλι εδώ πέρα βλέπετε μέσα στο μενού πόσο γρήγορα ρολάρει. Είδαμε τους χάρτες, YouTube, βιντεάκια. Πάμε να ανοίξουμε ένα, να δούμε πώς παίζει. Το πρώτο, ένα από τα πρώτα τυχαία. Ας βάλω αυτό εδώ. Είμαι συνδεδεμένος, όπως είπα, σε Wi-Fi. Αρκετά δυνατός ο ήχος. Από εδώ. Για να δούμε. Να φορτώσει. Βλέπετε, προχώρησα λίγο την μπάρα. Είμαι σε Wi-Fi αυτή τη στιγμή. Θα ξεκινήσει, φαντάζομαι. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν ξεκινάει. Κάνε ένα πρόβλημα όμως εσείς όταν θα έχετε την τελική έκδοση στα χέρια σας. Αυτά λοιπόν. Sony Ericsson Xperia X10 Mini. Το μικράκι της Sony Ericsson με λειτουργικό σύστημα Android. Μου αρέσει πάρα πολύ. Το έπαιρνα άνετα για δεύτερο κινητό. Techblog.gr. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Bye bye.